Μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το νοσοκομείο του Διδημοτήχου σχημάτισαν το βράδυ της Τετάρτης σύλλογοι, σωματεία, κοινωνικοί φορείς και η δημοτική αρχή της πόλης. Οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου ζητούν την αυτονόμηση αυτού του νοσοκομείου Διδημοτήχου, αλλά και την στελέχωσή του με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πρωτοφωνάξαμε όχι στη συνένωση, γιατί γνωρίζουμε ότι καθηγητές που μας υπόσχονταν ότι θα έρχονται από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης να επισκέπτονται δήθεν τάχα το νοσοκομείο Δημοτήχου, γνωρίζαμε ότι αυτό δεν είναι πρόκειτο να γίνει ποτέ, γιατί αυτοί οι ίδιοι με τα δυσκολίες έρχονται από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη. Κυρίαρχο αίτημα είναι η αυτονόμηση του νοσηλευτικού ιδρύματος από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Επίσης, οι άνθρωποι του Βόρειου Εύρου διεκδικούν την ανάπτυξή τους σε 150 κλίνες από 130 που υπάρχουν σήμερα, τη δημιουργία νέων κλινικών όπως οφθαλμολογική, οριλά και ουρολογική, καθώς και την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τόσο για την κάλυψη υφιστάμενων αναγκών όσο και για την κάλυψη των νέων κλινών. Ναι στην αυτονομία. Ναι, στην ανάπτυξη του νοσοκομείου μας με 150 κλίνες και όχι 130 που είναι σήμερα. Λέει ναι στις νέες κλινικές, στη δημιουργία νέων κλινικών. Ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή μας και το θέλουμε όσο πιο δυναμωμένο και ενισχυμένο γίνεται. Με γιατρούς, με προσωπικό, με ό,τι χρειάζεται, με περισσότερες κλίνες. Πάνω από 2.000 περίπου πολίτες έχουν κατακλείσει το νοσοκομείο Δημοτήχου αυτή τη στιγμή. Με πρωτοστάτη το Μητροπολίτη, την Εκκλησία, το Μητροπολίτη Δημοτήχου Ρεσιάδας και Σουπλίου Δαμασκηνό, ο κεντρικός και βόρειος Εύρος, μαζί με 70 συλλόγους. Είναι θέμα ζωής. Γι' αυτό όλοι σήμερα ενώνουμε τη φωνή μας, ενώνουμε την προσπάθειά μας, ενώνουμε τον αγώνα μας και διεκδικούμε τι? Διεκδικούμε το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Διεκδικούμε το δικαίωμα στη ζωή. Όπως εξηγεί ο Δήμαρχος του Δημοτήχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, η ανθρώπινη αλυσίδα δείχνει αφενός ότι το νοσοκομείο είναι ο μεγαλύτερος κρίκος της τοπικής κοινωνίας και αφετέρου την αποφασιστικότητα προς κάθε κατεύθυνση να υλοποιηθούν τα όσα συνυπογράψαμε στο ψήφισμα του Μαρτίου. Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μέχρι την Αλεξανδρούπολη, που είναι μια απόσταση 120 χιλιόμετρα περίπου, έχει 3 νοσοκομεία μεγάλα. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο που είναι 180 χιλιόμετρα έχουμε ένα νοσοκομείο υποβαθμισμένο. Λαός ενωμένος ποτέ είναι κειμένος. Πιστεύω ότι από αυτήν την εκδήλωση, η οποία είναι περίτρανη, θα στείλουμε το μήνυμα στην Αθήνα ότι το νοσοκομείο πρέπει να είναι κατά πρώτο λόγο αυτόνομο. Τα υπόλοιπα όλα έπονται. Να δείξουμε πλέον στην κυβέρνηση των Αθηνών ότι εδώ είναι Θράκη, είναι Εύρος και θα πρέπει να σκύψει πάνω από τα προβλήματα αυτού του τόπου. Είναι μια απόδειξη ότι ο λαός της περιοχής στηρίζει το ίδρυμα αυτό και διεκδικεί την αυτόνομη αναβαθμισμένη λειτουργία του.